Μεγάλη έξαρση του κορονοϊού έχει παρατηρηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα με τα θετικά κρούσματα να έχουν αυξηθεί. 7 στους 10 θετικοί στον κορονοϊό. Ε, μπορούμε να πούμε ένα ποσοστό ότι 6-7 στους 10 ε, έχουν κορονοϊό. Ε, υπάρχουν και κάτι λοιμώξεις βέβαια του άνω αναπνευστικού, φαρικίδες, γιατί παίζουν και τα κλιματιστικά, αλλά γενικότερα να παρατηρούμε αναλογικά με τα συμπτώματα και την έξαρση ότι έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παρατηρήσει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά στο φαρμακείο δεν έχω παρατηρήσει να είχαν κάποιο, κάποια... Άσχημη εξέλιξη ή να ήρθανε βαριά. Ηταν πολύ απλή η συμμετολογία. Συνήθω είναι πιο απλά και από ότι ένα κοινό κρυολόγημα. Ε, αν φυσικά δεν προσέξουν, γιατί οι ασθενεί έρχονται μετά ή ακολουθούν μια αγωγή στο κομμάτι τη αυτοθεραπεία και υπάρχει πολύ γρήγορη ίαση. Στη χθεσινή εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία αναφέρονται 22 θάνατοι όταν ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες δεν ξεπερνούσε τους 8. Η σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 είναι επίση απογοητευτική καθώς οι θάνατοι ήταν λιγότεροι στους 18 έναντι των 22 αυτής τη εβδομάδας.